Η ώρα είναι 11 το βράδυ και ενώ όλοι σταματούν, ο Δημήτρης Τσοβόλα συνεχίζει. Πού βρίσκεται τόσε αντοχέ. Δουλεύω όπω όταν ήμουν 30 ετών. Έντονα δικηγορία και παράλληλα παρακολουθώ και τα πολιτικά πράγματα λόγω και εκτιμένη ταχύτητα. Και ασφαλώ σήμερα είμαι από το πρωί τη 7 η ώρα στου δρόμου, στα δικαστήρια και μετά ραντιβού στο γραφείο. Αυτή είναι η μερίσια απασχόλησή μου καθημερινά και τα Σαββατοκύριακα. Και Σαββατοκύριακα, non-stop. Γιατί τα Σαββατοκύριακα διαβάζω τι δικογραφίε για την επόμενη εβδομάδα. Είναι τη μόδα τώρα πολλά πρόσωπα που έχουν κάνει τον κύκλο τη πολιτική να επιστρέφουν ξανά στην πολιτική σκηνή. Παπανδρέου, Δημαντοπούλου, Ραγκούση. Παίζει κάτι τέτοιο και με εσά. Θα σα δούμε και πάλι. Όχι. Όχι γιατί πλέον η πολιτική με ήττα έχει καταντήσει εκτέλεση ή διαχείριση εντολών ξένων δυνάμεων και εγώ δεν μπόρεσα ποτέ τέτοια πολιτική να εφαρμόσω. Γιατί όταν δεν είσαι ελεύθερο με βάση την ιδεολογία σου, τι πολιτικέ που πιστεύει να αποφασίζει και να μην χρειάζεται να παίρνει είτε ξένο παράγοντα είτε εσωτερικό διαπλεκόμενο παράγοντα, τότε αν δεν είσαι υποχρεωμένο να κάνει αυτά, αξίζει η πολιτική. Όταν είσαι υποχρεωμένος να κάνει αυτό, δεν αξίζει. Γιατί δεν είσαι πολιτικό, είσαι απλά υπάλληλο που εκτελεί εντολέ. Και δεν ταιριάζει στο χαρακτήρα μου. Είστε χυμαρόδη. Είχατε δημιουργήσει και ένα κόμμα το Δίκη. Τι απέγινε τελικά αυτό. Αυτό μετά το 2004 που ο κόσμο δεν μα έβαλε στη Βουλή. Έκανα συνέδριο, επέστρεψα αρκετά εκατομμύρια ευρώ στο ελληνικό δημόσιο από τι κρατικέ επιχορηγήσει και δεν υπάρχει πλέον, δεν λειτουργεί πλέον το κόμμα αυτό. Λοιπόν, πρέπει να επιλέξετε κάτι. Ε, κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με Τσίπρα, Κυβέρνηση, Νέα Δημοκρατία με Κυριάκο ή Οικουμενική. Τι θα διαλέγατε. Τίποτε από όλα αυτά. Γιατί δεν έχουν αυτοτέλεια στην πολιτική τους. Δυστυχώς για να διατηρούνται στην εξουσία ή για άλλοι για να αντέρθουν στην εξουσία έχουν κάνει τις εξαρτήσεις τους μέσα και έξω από την Ελλάδα και ακριβώς είσαι όμερος αυτών των εξαρτήσεων και δεν μπορεί να δώσει λύση στα καυτά προβλήματα που έχει σήμερα και η χώρα και ο λαός. Και ποια είναι η πρότασή σα, Όχι, τι... Σύρ, Ζαχνά Δημοκρατία, όχι, Οικουμενική, τι προτείνετε. Η πρότασή μου είναι ότι πρέπει, αλλά δυστυχώ δεν υπάρχει σήμερα, στο πολιτικό προσκήνιο, να υπάρξουν κόμματα και ηγεσίε οι οποίε πρώτα και πάνω απ' όλα θα βάζουν την Ελλάδα και μετά την Ευρώπη, πρώτα και πάνω απ' όλα θα βάζουν τον ελληνικό λαό. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπω εξελίχθηκε, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι δεν λειτουργεί ούτε στην βάση του αμοιβαίου σεβασμού, ούτε στη βάση της σύγκλησης των πραγματικών επιπέδων και ανάπτυξη ευημερίας των λαών, mm -hmm. αλλά χρησιμοποιείται η Ευρωπαϊκή Ένωση ως μηχανισμός επιβολής των συμφερόντων της Γερμανίας. Γερμανοποιήθηκε τελείως η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εγώ χάρηκα που ο νέος πρόεδρος της Αμερικής κάνει αυτή τη διαπίστωση, που εγώ αυτή τη διαπίστωση την έχω κάνει και μέσα στη Βουλή όταν ήμουν αλλά και έκτοτε και μέχρι σήμερα, σε άρθρο μου γιατί πάντα έλεγα ότι δεν είναι δεδομένη η ενότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά ότι θα διασπαστεί κάποια στιγμή σε δύο υποσύνολα. Ένα υπό Γερμανία, ένα υπό Μεγάλη Βρετανία και με μπαραντέρ τη Γαλλία. Και αυτό γίνεται τώρα. Mm -hmm. Αυτά τα έλεγα στη Βουλή, συζητή σε επίπεδο αρχηγών, και το 1998 και το 1999 και το 2000. Άρα, εμείς τι πρέπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση... Αφού βλέπουμε ότι η ενότητα δεν είναι δεδομένη ήδη, το μεγάλο, το, το, η Βρετανία έχει με δημοψήφισμα πει εκτό. Βλέπουμε άλλε χώρε που θα κάνουν εκλογέ, και εκεί είναι πολύ πιθανό να διασπαστούν, να φύγουν από την Ευρώπη. Άρα, τι πρέπει να δίνουμε, μόνο ότι είναι αναγκαίο για να παραμείνουμε, μέχρι να δούμε ποια θα είναι η οριστική εξέλιξη, αλλά να επιδιώκουμε στα στάδια που παίρνονται οι αποφάσεις στα διάφορα όργανα με βάση τα δικά μας οικονομικά και κοινωνικά δεδομένα να μην διαλύσουμε την οικονομία και την κοινωνία. Γιατί υπάρχει ο κίνδυνο να διασπαστεί η Ευρώπη ή να διαλυθεί και εμεί να έχουμε διαλυμένη παράλληλα και την οικονομία και την κοινωνία. Και θα, θα είναι μεγάλο έγκλημα. Αυτό δεν το καταλαβαίνουν δυστυχώ τα κόμματα σήμερα, ούτε οι ηγεσίε. Γι' αυτό και έχω πει κατ' επανάληψη τον τελευταίο καιρό. Αν θέλουν πράγματι να λειτουργήσουν προ όφελο πατρίδα και του λαού, να εγκαταλείψουν τι λογικέ ποιο θα έρθει στην εξουσία να καθίσουν σοβαρά όλοι μαζί από μηδενική βάση να αφήσουν στην άκρη εξαρτήσεις και ομοιρίες από ξένες δυνάμεις να δούνε πού πάει η κατάσταση ή δεν πάει καλά γιατί κατάσταση ούτε στην Ευρώπη στην Ελλάδα και να πάρουν τολμηρές αποφάσεις. Αυτό όμως θέλει ηγεσίε με αρετή και τόλμη και δυστυχώς δεν έχουμε σήμερα τέτοιες ηγεσίε. Να πάμε λίγο, να γυρίσουμε το χρόνο πίσω. Θέλουμε να μα λύσετε το μυστήριο. Τι εννοούσε ο Ανδρέα τότε με το τσοβόλα, εδώ στα όλα. Καταρχήν, αυτό το είπε λίγε μέρε πριν τι εκλογέ του 1989. Εγώ δεν ήμουν καθόλου στη συγκέντρωση. Ήμουν στη Βουλή, περνούσα νομοσχέδιο. <Κι> και δεν είχε καμία σχέση αυτό, ούτε με οικονομικά, ούτε με. Απλά ο λαό με αγαπούσε, παρότι ήμουν 8 χρόνια υπουργό οικονομικών. Γιατί ήξερε ότι διαχειρίζουμε με έντιμο τόπο, ε, τρόπο τα δημόσια οικονομικά, ότι έδινα μάχης για μια πιο δίκαιη κατανομή υπέρ των χαμηλών και μεσαίων εισοδηματικών στρωμάτων του Εθνικού εισοδήματο uh -huh. και γι' αυτό και δεν ήμουν και αριστός στο οικονομικό κατεστημένο τη χώρα, οι οποίοι δεν με είχαν δει ποτέ στα 8 χρόνια που ήμουν που ήμουνα υπουργό και με είδαν για πρώτη φορά στο ειδικό δικαστήριο ότι ήρθαν στους κατηγορίας. Uh -huh. Εγώ αυτή την πολιτική θεωρώ σύγχρονη, αυτή θεωρώ ότι είναι προοδευτική πολιτική που σήμερα είναι απαραίτητο να υπάρξει τέτοια πολιτική σε συνδυασμό με όσα είπα, προηγουμένω. Εγώ ήταν συνειδητή μου επιλογή, δεν είχα πάει ποτέ σε κοινωνικέ εκδηλώσει που κάναν μεγαλοοικονομικοί παράγοντε ή μεγαλοβιωτικοί παράγοντε. Ναι. Ποτέ, γιατί από την ώρα που θα πα μία-δύο φορέ, μετά πλέον μπαίνει στο λούκι και δεν αποφασίζει με βάση το συμφέρον τη χώρα και του λαού, αλλά με βάση τα δικά του συμφέροντα. Ταυτιστήκατε με αυτό το τσοβόλα εδώ στα όλα. Τελικά σα έκανε κακό, πιστεύετε. Όχι, εγώ πιστεύω όχι. Γιατί τώρα ειδικά mm -hmm. ο κόσμο κάνει συγκρίσει και βλέπει ότι τότε και έφαγε ψωμί ο ξεχασμένο δεκαετίε από συντηρητική παράταξη ελληνικό λαό, αγρότε, μισθωτοί, συνταξιούχοι, μικρομεσαίοι κλπ. Και αναπτύχθηκε η οικονομία και η ανεργία ήταν η μικρότερη σχεδόν από όλε τι χώρε τη Ευρώπη αλλά και παράλληλα ο πληθωρισμός έπεσε στο ίμιση. Πριν 10 χρόνια υποβληθήκατε σε επέμβαση ανοιχτή καρδιά. Ε... Σε δημόσιο νοσοκομείο. Ναι. Στη Θεσσαλονίκη. Πώ ήταν τότε τα πράγματα, τι έγινε, Πολύ δουλειά, και Ήταν αμπιεστήκατε... μέσα και ο γιο που ήταν φοιτητή ιατρική. Και από εκεί έγινε και καρδιολόγο, γιατρό, ελεύθερο επαγγελματία εδώ στην Αθήνα. Ε, πράγματι μου έκανε μια εγχείρηση ο Μακαρίτη Σπύρο που ήταν και, και φίλο μου πολύ και πολιτικό φίλο. Και ήταν τόσο καλή η επέμβαση που όταν πήγα μετά να με εξετάσουν στο εξάμενο, μου είπαν οι γιατροί εδώ ότι αν δεν ξέραμε ότι έκανε συγχύρηση, δεν φαίνεται τίποτα. Αλήθεια. Και δουλεύω, σα λέω και τώρα όπω όταν είπα 30 χρονών και περισσότερο ακόμα. Μετά την επέμβαση δεν αλλάξει η καθημερινότητά σα, δεν κόψετε κάποιε κακέ συνήθειε, Όχι. Ε, τον πρώτο καιρό μέχρι να συνέρθεις, ένα μήνα, δύο, τα κόβει αυτά, αλλά μετά επανέρχεσαι κανονικά στη ζωή σου. Δεν νιώθω κάτι. Γι' αυτό και δουλεύω και έντονα κάθε. Με τον τρόπο που είπα. Ναι. Mm. Λοιπόν, δεν ξέρουμε και πολλά για την οικογένειά σα. Έχετε δύο παιδιά. Ο γιο ένα εξαίρετο καρδιολόγο, η κόρη ποινικολόγο, ε, είστε yeah. και παππού. Τέσσερα εγγόνια. Τέσσερα ναι. εγγόνια. Δύο κορίτσια και δύο αγόρια. Ο καθένα έχει από ένα, ένα και ένα. Mm -hmm. ο, η Κατερίνα πάει πρώτη γυμνασίου τη κόρη μου. Ο Γεωργάκης πάει στην Πέμπτη Δημοτικού η Μελίνα του γιού μου πάει στην 6η δημοτικού και ο Δημητράκης, ο Δημητράκης πάει στη δευτέρα δημοτικού. Έχω πράγματι, είμαι ευχαριστημένο και από τα παιδιά μου, τα οποία ως ελεύθεροι επαγγελματίε πάνε καλά και γενικά είμαστε μια οικογένεια, δόξα τω Θεώ, χωρίς προβλήματα μέχρι αυτή τη στιγμή, γιατί δεν ξέρει ποτέ στη ζωή πώς θα φέρουν τα πράγματα. Η σύζυγό σα, η κυρία Ρένα, από το 1971 μαζί, είναι ο φύλακα σαν σα. Είναι πράγματι η οποία στάθηκε Πάρα πολύ και κατά τη διάρκεια του ειδικού δικαστηρίου και όλη την περίοδο ω πολιτικό κλπ. Γιατί εγώ δούλευα και στο Υπουργείο, όπω ξέρουν οι πολίτε, από το πρωί 8 μέχρι τι 3 την, την επόμενη μέρα και πάλι τι 8 και το καθεξή. Πράγματι, με στήριξε πάρα πολύ η οικογένεια. Ο γιο μου, όταν εγώ πήγα στο ειδικό δικαστήριο, ήταν που ετοιμάζονταν να δώσει πανελλημένε εξετάσει. Και πέρασε κατά τη διάρκεια του ειδικού δικαστηρίου. Το πρωί έρχονταν στο δικαστήριο και το απόγευμα κάθονταν και διάβαζε στο σπίτι για τις Πανελλήνες εξετάσεις. Μα αυτή ήταν η ιστορία που μου δημιούργησε και το πρόβλημα στην καρδιά.